Θα ήθελα να πω για αυτό το την κατάταξη στην τέταρτη θέση της παραβατικότητας όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, ότι θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μου κάνουν ακόμα ένα πολύ βασικό λάθος. Το λάθος είναι ότι τυπάνε μια απόδειξη που περιέχει τα πάντα και την αφήνουν στο τραπέζι, είτε την χτυπάνε εκ των υστέρων. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και είναι ένα τυπικό λάθος το οποίο τους αφήνει έκθετους σε οποιοδήποτε έλεγχο. Ο νόμος είναι σαφής. Ό,τι σηκώνεται στον αέρα, είτε είναι από μαγειρίο, είτε είναι από τον μπαρ, θα πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη. Δεν ισχύει αυτό το χτυπάω όλα μαζί, το αφήνω στο τραπέζι και παίρνω ένα-ένα τα πιάτα. Είναι τυπική μεν παράβαση, αλλά είναι παράβαση και μπαίνει στη λίστα με τις παραβάσεις. Εφόσον, κύριε, σηκώνετε ένα πιάτο στον αέρα, θα πρέπει να συνοδεύετε από απόδειξη. Διότι αν σας σταματήσει την ώρα που το σηκώσετε στον αέρα, τι θα του πεις, ότι το πάω στο συγκεκριμένο τραπέζι που είναι ήδη χτυπημένο και είναι η απόδειξη εκεί? Αν θέλει, το πιστεύει. Δίνω λοιπόν μια συμβουλή στους συναδέλφους, και επειδή γίνεται συνέχεια όπου πάω και όπου σταθώ για να φάω είτε για να μιλήσω, το ίδιο πράγμα τους λέω. Γίνεται λοιπόν το ίδιο λάθος πάρα πολλές φορές. Ό,τι σηκώνεται στον αέρα πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη, να το ξαναπώ, ακόμα και το νερό δυστυχώς πρέπει να συνοδεύεται από μηδενική απόδειξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα επάγγελμα άκρος επικίνδυνο. Εντελώς επικίνδυνο έχει κατατίσει το επάγγελμα του εστιατόρα και οποιοδήποτε ασχολείται με την εστίαση. Υπομονή να περάσουν τα δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθούμε όρθιοι και να κρατηθούμε στη ζωή, σε επιχειρήσεις αυτές οι μικρές.